Και αφού λοιπόν ακούσαμε όλα αυτά από τους κριτές, είναι άραγε η Καζαμπλάνκα ντυμένη σωστά για ορκωμοσία ως παίχτρια της 14ης εβδομάδας στο My Style Rocks? Είδαμε. Για πες, Καζαμπλάνκα, είσαι εντάξει? Καλά είμαστε. Ενώ, καλά, καλά είσαι. Ενώ καλά ντυμένη είσαι. Καλά, πιστεύω πως είμαι. Ενώ για 14η εβδομάδα αυτά που λένε τόση ώρα. Θέλω να πιστεύω πως είμαι. Ναι, εντάξει. Και φτιάχνουμε εντάξει τα διάφορα. Γιατί... Θέλω να πιστεύω πως είμαι, θέλω να πιστεύω πως είμαι. Και εγώ θέλω να πιστεύω πως είσαι, αλλά θα το δούμε αυτό. Εντάξει. Ναι. Σταθεροποιήθηκε. Ναι. Να ξεκινήσουμε. Ναι. Από πού παίρνεις πτυχίο εσύ? Στο προηγούμενο είχα πάρει πτυχίο στο ΔΕΟΣ, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μάλιστα. Και τώρα είπαμε να πάρουμε και ένα μεταπτυχιακό. Α, παίρνεις μεταπτυχιακό. Ναι. Μάλιστα. Πολύ καλά τα πας τα πράγματα. Ναι. Σε τι το έκανες το μεταπτυχιακό? Επιστήμη Διοίκησης και Τεχνολογίας. Συγχαρητήρια για την προετοιμασία. Αυτό που βλέπω παίρνω. Αυτό. Αυτό ακριβώς. Παρακαλώ. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω πριν ξεκινήσουμε να αναλύουμε τη βαθμολογία αυτή με τα κορίτσια. Πιστεύεις ότι αυτή η βαθμολογία ήταν αυτή που θα έμπαινε εξ αρχής ή άρχισε να αλλάζει ακούγοντας αυτά που είπαν οι κριτές προηγουμένως? Το δεύτερο. Το δεύτερο. Για να δω. Συμφωνώ. B. Α. Εγώ είμαι το μόνο. Όχι, αλλά είπα να ξεκινήσω από σένα. Έχεις κάποια αντίρρηση, δεν ξέρω. Όχι, όχι, καν καμία. Απλά δεν ήξερα. Λοιπόν, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το φόρεμα για ορκωμοσία. Mm. Μου κάνει ότι είναι ένα φόρεμα το οποίο δεν είναι καθόλου επίσημο, ότι είναι κάπως πολύ καλοκαιρινό, πρωινό, δεν ξέρω αν είναι πρωινό, απογευματινό, ότι δεν έχει καμία επισημότητα. Ένα αυτό. Δύο. Το σακάκι ενώ μου αρέσει, δεν μου ταιριάζει καθόλου με αυτό το φόρεμα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω καθόλου το συνδυασμό. Ενώ βλέπω το μπλε, δεν μου ταιριάζει σαν ύφος καθόλου. Και αν πούμε ότι τα κρατάμε και τα δύο, εμένα μου αρέσει αυτό το μπλε με το κίτρινο μόνο ή μου αρέσει το μπλε με το πορτοκαλί. Δεν μου αρέσουν τα δύο χρώματα σε συνδυασμό με το μπλε. Αλλά κατά βάση δεν μου αρέσει καθόλου το φόρεμα και δεν μου αρέσει και το σακάκι αυτό με το φόρεμα. Λοιπόν, επειδή θυμάμαι την ορκωμοσία πάλι του μεταπτυχιακού της αδερφής μου, ήταν είχε γίνει καλοκαίρι. Όχι, καλοκαίρι εννοώ άνοιξη, ότι δεν είναι επίσημο. Οπότε δεν γι' αυτό και επέλεξα τα χρώματα να είναι αλλά τι πιο ανοιξιάτικα. Από τους άλλους, ναι, ότι ήταν πιο ανοιξιάτικα, δηλαδή το πήγα και εγώ ανοιξιάτικα. Δεν ενοχλούν τα χρώματα καθόλου. Καθόλου. Και στην επιλογή των υφασμάτων και τα σχετικά. Επίσης ναι. Το φόρεμα, ναι, κάπως είναι σαν να το θέλω με σανδάλια χωρίς το σακάκι, με μία τσάντα πλεκτή. Να περπατήσεις το πρωί, κάπως αυτό το σαν πλεκτό που είναι, κάτι είναι τέλος πάντων, δεν μου κάνει καθόλου επίσημο. Επίσημο με την έννοια της σοβαρότητας, όχι με την έννοια του... Ναι. Με την έννοια... Πάνω σε αυτά, έχεις να πεις κάτι? Δεν θεωρώ ότι δεν είναι επίσημο, δηλαδή εγώ θα το φορούσα δηλαδή σε κάποιο, δηλαδή για κάτι πρωινό δεν θα το επέλεγα αυτό το συγκεκριμένο φόρεμα. Mm-hmm. Για κάτι πιο καθημερινό. Ναι. Sorry. Εγώ προσωπικά. Μάλιστα. Αυτό. Λοιπόν, Σιμών, έχεις βάλει και εσύ δύο. Ναι. Το φόρεμα και εμένα μου φαίνεται ότι είναι σαν πλεκτό. Η αλήθεια είναι δαντέλα, αλλά είναι πολύ χοντρή. Ενώ μου αρέσει το μπλε, σαν χρώματα, καθαρά σαν χρώματα, όχι σαν μοντέλο. Ενώ μου αρέσει σαν χρώμα το μπλε και το κίτρινο, θα ήθελα άλλο παπούτσι σίγουρα, να μην είναι λουστρίνη. Ας ήταν γόβα, αλλά ήταν κίτρινη, απλά γόβα ή πέδιλο. Κάτι. Το σακάκι μου αρέσει από μόνο του πάρα πολύ, αλλά θα μου άρεσε με ένα λευκό παντελόνι ή κάτι πιο ήσυχο και όχι με αυτό το φόρεμα. Η τσάντα δεν μου αρέσει, ενώ η τσάντα μου αρέσει γενικά, δεν μου αρέσει καθόλου με αυτό το σύνολο. Δεν
Δεν μου αρέσει γενικά σαν σύνολο. Το θεωρώ πολύ αδύναμο. Οκ. Όλα θα τα φόραγα από αυτά που βλέπω. Δεν αποκλείω κάτι. Αλλά όχι όλα αλλά μαζί και όχι στην ορκομοσία. Ναι. Εγώ θέλω να κάνω κάτι πιο φωτεινό, πιο ευχάριστο. Δηλαδή, γιατί όλες τις ορκομοσίες πηγαίνουν και καλά κουστούμια, μονόχρωμα και αυτά. Και θέλω να βάλω κάτι πιο τολμηρό και να ρισκάρω λίγο με τα χρώματα και με τα pattern. Να δώσει μια άλλη ιδέα, δηλαδή. Ναι. Μια άλλη εσάς. Στις τηλεθεάτριες. Αυτό. Μας παρακολουθούν. Μάλιστα. Ναι. Δεν τους άρεσε. Ζέτα. Και εσύ δύο. Γεια σου, Ζέτα. Και εμένα δεν μ' αρέσουν όλα μαζί. Ό,τι είπαν για τα προηγούμενα κορίτσια, δηλαδή μόνα τους, μεμονωμένα, το φόρεμα και εμένα δεν μου κάνει επίσημο, όχι επειδή είναι στράπλες, αλλά η φανσή του και τα... και οι γόβες, οι κίτρινες, μου χτυπάνε πολύ έντονα, έτσι, σε αντίθεση. Τώρα, δεν ξέρω, θα πούνε και κριτές, αλλά σε σύνολο όλα δεν είναι, ούτε με να μου αρέσει το αποτέλεσμα. Δεν μου αρέσει ο συνδυασμός και απλά ήθελα να κάνω κάτι πιο ευχάριστο, γιατί όπως είπα πριν, έχω παρευρεθεί σε ορκομοσίες και είναι το κλασικό ταγεράκι, μαντιλονάκι, φίφου. Αν δεν τα ξέρω, εγώ δεν τα άκουσα. Ψιλοτρομαγμένες. Έτσι συμβαίνει προς το τέλος. Κατάλαβες τώρα. Ούτε ακριβώς να πούν πολλά μπορούν, ούτε εσύ να απαντήσεις. Δεν ξέρω, ναι, γιατί είναι... Εν τω μεταξύ, εσένα αυτό το θέμα ήταν η πρώτη σου μέρα στο My Style Rocks και είχες ασυλία, δεν είναι? Όντως, ναι. Ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Τώρα δεν έχεις ασυλία. Για να δούμε τι δίκιο. Πρόκειται να συμβεί τώρα στους κριτές. 2,5 είναι μέσος όρος. Καλή επιτυχία, Καζαμπλάνκα μου. Καλή συνέχεια. Σε σένα καλή συνέχεια.